Είμαστε στον 21ο αιώνα και στο 2022 και μιλάμε ακόμη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του κόσμου. Είναι δυνατόν? Δεν είναι πρόκληση μόνο και μόνο το ερώτημα? Γιατί να υπάρχουν αστίγοι τον 21ο αιώνα, όταν υπάρχει, παράδειγμα στην Ελλάδα, 750.000 κενά διαμερίσματα και κτίρια? Γιατί? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Το κακό, το ριζικό των αστέγων ή ο Θεός που τους μισεί? Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα βρίσκεται επί της ουσίας ότι η στέγη αποτελεί εμπόρευμα και όχι δικαίωμα. Μπορεί στο Σύνταγμα να λέει ότι η στέγη είναι δικαίωμα για τον καθέναν, αλλά αυτό είναι ένα κενό γράμμα, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς αξία και χωρίς καμία ουσία. Από τη στιγμή που για να έχει κάποιο στέγη πρέπει να πληρώσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το ερώτημα είναι, γιατί δεν μπορεί να αποκτήσει κάποιο εστία? Γιατί δεν μπορεί να αποκτήσει κάποιο στέγη? Γιατί βεβαίως φροντίσατε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, να τσακίσετε τα λαϊκά εισοδήματα. Τσακίσατε τους μισθούς, τα εισοδήματα των επαγγελματιών, τις συντάξεις, και τώρα από πάνω έχετε το θράσος να μιλάτε για μισθούς αξιοπρέπειας, για εισοδηματική ασφάλεια, όταν έχετε με τους νόμους σας υποτάξει το μισθό του εργαζόμενου στη μέγενη των αντοχών της οικονομίας, στη μέγενη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και της κερδοφορίας τους. Αυτό δεν κάνει ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου? Υπάρχουν και ορισμένα όρια σε αυτό το ζήτημα. Και έχετε διαμορφώσει ταυτόχρονα με τους νόμους σας, όλες οι κυβερνήσεις, μια αγορά εργασίας η οποία να προσαρμόσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και όχι τις ανάγκες των εργαζόμενων. Αυτό είναι η αιτία του προβλήματος, που μεταφράζεται ως εξής: να υπάρχουν σήμερα νέοι άνθρωποι, νέοι εργαζόμενοι, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, που να αμείβονται με 330 ευρώ το μήνα. Μερική απασχόληση υποτίθεται, άσχετα αν δουλεύουν πλήρως ωράριο. Ή ο κατώτερος μισθός να είναι στα τρομακτικά επίπεδα των 713 ευρώ ή 611 ευρώ καθαρά. Μα τι θα πρωτοκαλύψει αυτός ο άνθρωπος? Ποιες ανάγκες θα πρωτοκαλύψει με τόσα χρήματα? Υπάρχει δυνατότητα? Πού θα ανταποκριθεί? Στην ενεργειακή ακρίβεια, στην ακρίβεια των τροφίμων? Εκτός και αν θεωρείτε, κύριοι της κυβέρνησης, ότι με αυτή την εξαγγελία σας για το food pass, πώς θα ονομαστεί τέλος πάντων, θα μπορείς να καλύψεις ανάγκες του. Τι δίνεται σε ένα άτομο? 22 ευρώ το μήνα του δίνεται. Δηλαδή, ένα κουλούρι την ημέρα. Γι' αυτό μιλάμε. Για ένα κουλούρι την ημέρα μιλάμε. Τόσο γενναιόδωρες είναι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, που επί της ουσίας είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με όσα έχει πληρώσει όλο αυτό το διάστημα της ακρίβειας, όσα έχει χάσει λόγω της ακρίβειας, αλλά και όσα έχει πληρώσει συνολικότερα και στο κράτος λόγω της έμεσης φορολογίας. Και το επιστρέφεται το απολύτως ελάχιστο. Και γι' αυτό θα πρέπει να σας πει και ευχαριστώ. Και επί της ουσίας, όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα στο κύμα της ακρίβειας, δεν το αντιμετωπίζει, θα συνεχίσει να υπάρχει ακρίβεια και για το εξάμηνο που θα του δώσετε αυτό το φιλοδόρημα, αλλά και η φοροεπιδρομή με τους έμεσους φόρους. Καταργήστε την έμεση φορολογία, όχι μείωση, όχι μείωση. Αυτά τα παιχνιδάκια που τους ουσίας εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί η μείωση αυτή δεν θα περάσει στις τιμές, αλλά θα απορροφηθεί από τις ίδιες επιχείρησεις. Κατάργηση των έμεσων φόρων, που λέει μόνο το ΚΚΕ, για να έρθουμε και σε σύγκρουση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη βεβαίως είναι αυτή η εικόνα, από τη μια πλευρά, με τους μισθούς φτώχειας και εξαθλίωσης, και από την άλλη έχουμε εκτείναξη. Έχουμε εκτείναξη των ενοικίων. Μέσα σε ένα χρόνο από 15 έως 30% αυξηθήκαν, ανάλογα με την περιοχή. Η φοιτητική στέγη ακόμη χειρότερα. 25% στο Λεκανοπέδιο, έφτασε ως 40% στην Πάτρα η φοιτητική στέγη. Έχουμε τη δράση της χρυσής βίζας. Όλες οι κυβερνήσεις τη χρησιμοποίησατε.
που τα ακίνητα να αγοράζονται από ξένους υπηκώς για να μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική υπηκότητα και να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το Airbnb, το οποίο έχει κατακλείσει όχι μόνο την Αθήνα, αλλά και τουριστικές περιοχές, με αποτέλεσμα να έχει εκτιναχθεί. Είναι το καρτέλ των δομικών υλικών, που εκτοξεύει την ακρίβεια στις τιμές των δομικών υλικών. Είναι συνολικά η πράσινη μετάβαση, η οποία οξύνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα της ακρίβειας και οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση των τιμών των ακινήτων, στη λεγόμενη φούσκα των ακινήτων. Και την ίδια στιγμή, είπαμε και στην αρχή, υπάρχουν 750.000 κενές κατοικίες και υπάρχει και τεράστια αντίφαση. Ποια είναι αυτή η τεράστια αντίφαση? Κάποιοι να έχουν 5, 10, 15 και 45 ακίνητα και κάποιος να μην έχει κανένα. Τι είναι αυτό, ζήτημα δημοκρατίας και ισότητας? Αυτή η διαφορά. Κάποιος να έχει ένα σπίτι 1.000 τετραγωνικών μέτρων και σε κάποιον να είναι 7 νομά σε ένα δωμά. Και αυτό στο όνομα της ισότητας είναι και της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης της αστικής? Κάποιοι να έχουν σπίτια τα οποία δεν καλύπτονται καν στοιχειώδες ανάγκες, παράδειγμα τη σεισμική θωράκιση, και κάποιοι να έχουν βιοκλιματικά σπίτια. Και αυτό είναι στα πλαίσια της ισότητας και της ισονομίας. Και βεβαίως όλο αυτό έχει οδηγήσει στο εξής αποτέλεσμα. Το 2005, πριν από 15 χρόνια και παραπάνω, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα μέσα ήταν 84,6% και σήμερα είναι 73%. Συρρυκνώθηκε. Γιατί κάποιοι χάσανε τα σπίτια τους, γιατί κάποιοι δεν είχαν δυνατότητα να αποκτήσουν από τη νέα ιδιαίτερη γενιά σπίτια. Με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ποσοστού. Και όσο πάει, θα συρρυκνώνεται ακόμη περισσότερο. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς που έχουν ακόμη σπίτι στο όνομά τους κινδυνεύουν να το χάσουν από τον πληστηριασμό. Για χρέη στις τράπεζες, στη δεφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμη και για τα κοινόχρηστα. Έτσι λοιπόν, ποιος παίρνει αλήθεια τα σπίτια του κόσμου, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι κομμουνιστές του παίρνουν τα σπίτια? Ο καπιταλισμός του τα παίρνει τα σπίτια. Οι τράπεζες και το κράτος το αστικό παίρνει τα σπίτια στον κόσμο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αντίθετα, ο σοσιαλισμός διασφάλιζε σε όλους το δικαίωμα στην κατοικία. Το σοσιαλιστικό κράτος κάλυπτε τις ανάγκες, τις στεγαστικές όλων των ανθρώπων. Και εδώ πέρα καλό είναι να πω τι μας είπανε σε μια συνάντηση που είχαμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελληνοποντίων Παλινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Τι είπαν? Όταν ήρθαμε, λέει, στην Ελλάδα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί το κράτος είναι τόσο εχθρικό. Γιατί δεν μπορεί να μας προσφέρει σπίτι, να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ενώ στο σοσιαλισμό, λέει, στη Ρωσία, είχαμε σπίτια, μας τα έδινε το κράτος και ζούσαμε άνετα. Ήταν έξω από τον προβληματισμό μας. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί μας έστειλε το κράτος στις τράπεζες για να πάρουμε δάνεια. Μας έβαλε σε μια παγίδα, δηλαδή, σε μια ομοιρία, και τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε τα σπίτια. Παρεπιπτόντως, δεν δεχτήκατε την τροπολογία του Κουκουέ για τα στεγαστικά δάνεια των Παλινοστούντων, των Ελλήνων δηλαδή, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όλα αυτά, λέει, ήταν ξένα για μας. Δεν τα είχαμε ξανααντιμετωπίσει. Και αναγκαστήκαμε να πάμε σε υπόγεια, σε ημιυπόγεια ή και σε αποθήκες στην Καλυθέα και αλλού, για να μπορέσουμε να στεγάσουμε τις ανάγκες μας. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς γίνεται, ενώ πριν από δεκαετίες η Σοβιετική Ένωση, στη Σοβιετική Ένωση οι οικογένειες δεν είχαν το άγχος να βρουν σπίτια στα παιδιά που σπούδαζαν σε άλλες πόλεις. Γιατί τα πανεπιστήμια κάλυπταν τις στεγαστικές ανάγκες. Υπήρχαν φοιτητικές εστίες για όλους τους φοιτητές. Και τους φοιτητές από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και από το εξωτερικό. Ενώ αντίθετα εδώ, οι φοιτητικές εστίες ούτε το 5% δεν καλύπτουν των αναγκών. Πέρα πολύ περισσότερο που είναι ακατάλληλες για κατοίκηση. Πολύ περισσότερο που υπάρχουν ακόμη γκρεμισμένες εργατικές εστίες στην Πάτρα από το σεισμό πριν από 15 χρόνια. Και δεν έχετε βάλει ούτε ένα τούβλο, για παράδειγμα. Και τώρα έχετε μέσα από τις συμπράξεις να πείτε ότι θα φτιάξουμε εργατικές κατοικίες, δηλαδή εμπορευματοποιώντας ακόμη περισσότερο τη φοιτητική μέρημνα. Οπότε να πολλαπλασιαστούν οι φοιτητές, όπως αυτός ο φοιτητής από τη Λάρισα, που επειδή δεν είχε να πληρώσει τα χρέη του προς το εστιατόριο, δεν του δίνανε το πτυχίο.
Εκεί θα πάμε λοιπόν, σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων, βεβαίως. Και αυτό επί της ουσίας είναι τεράστια υπεροχή του σοσιαλισμού σε σχέση με την βαρβαρότητα, την καπιταλιστική που βιώνουν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, νέα άτομα, νέοι φοιτητές. Ενώ στον καπιταλισμό το δικαίωμα αυτό είναι μόνο στα λόγια, στην πράξη είναι εμπόρευμα και γι' αυτό ακριβώς οξύνονται όλο και περισσότερο οι ανισότητες ανάμεσα στη δυνατότητα να αποκτήσει στέγη και στο επίπεδο ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Και αυτό υπερασπίζεστε κάθε φορά που ο κόμπος φτάνει στο χτένι, υποκριτικά όσοι υπερασπίζετε τον καπιταλισμό, υποκριτικά μιλάτε για την κοινωνική κατοικία. Και βέβαια δεν αποτελεί ούτε αντίφαση ούτε αστοχία ότι καταργήσατε τον ΟΕΚ, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το αποδέχτηκε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι οι εργαζόμενοι πλήρωναν εισφορές κανονικά στον ΟΕΚ. Γιατί βεβαίως δεν υπάρχει ανάγκη τώρα για κρατική παρέμβαση όπως υπήρχε τον προηγούμενες δεκαετίες για να μπορέσει να αναπαραχθεί η εργατική δύναμη και άρα αποσύρεται σταδιακά το κράτος. Και τώρα τι κάνετε, ορισμένα μικρομερεμέτια ανάλογα με την όξη του προβλήματος. Και έρχεται αυτό το νομοσχέδιο καρικατούρα που επί της ουσίας λέτε ότι θα δώσετε χαμηλότοκα ή και άτοκα ακόμη δάνεια για 30 χρόνια, 30 χρόνια όμηρο, που θα κινδυνεύει να χάσει και το σπίτι του άμα δεν έχει τα εισοδήματα για να μπορεί να πληρώνει τα δανειά του. Ή λέτε θα δημιουργήσετε τις συνθήκες αντιπαροχής, αλλά χωρίς όρια και προϋποθέσεις. Ωραίο σύστημα είναι αυτό. Επί της ουσίας μόνο για τις κατασκευαστικές εταιρείες. Και βέβαια στα ίδια πλαίσια, με τις δικές τους προτάσεις κινούνται και προτάσεις των άλλων κομμάτων. Επιδότηση ενοικίου, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τράπεζα στέγης. Που εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα. Τι καταλληλότητα κτίριων θα μπει σε αυτή την τράπεζα στέγης και αν θα είναι κτίρια που θα μπορούν να καλύψουν στεγαστικές ανάγκες. Θα πάρω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Αλλά και σε σχέση αν αυτά τα κτίρια μπορούν να είναι συμβατά με τις ανάγκες που έχει για την εργασία και για τις οικογενειακές ανάγκες. Τι να κάνω αν υπάρχει ένα κτίριο στο Αίγιο και δουλεύω στην Αθήνα. Πώς θα μπορέσω να καλύψω τις ανάγκες μου. Δεν γίνεται. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ούτε επίσης είναι και διέξοδο να λέει θα βάλουμε όριο στο Airbnb. Μέχρι εκεί θα μπορείς, από εκεί και πάνω δεν θα μπορείς. Λες και θα πετύχει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Θα έχει μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές. Ή από την άλλη μεριά να φέρει τόσο παραδείγματα την Ισπανία. Λες και εκεί δεν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. 41.000 εξώσγηναν το 2021 επί κυβέρνηση σοσιαλιστών. 41.000 εξώσεις στην Ισπανία, 110 εξώσεις την ημέρα γινώσατε. Ή το πρόγραμμα το οποίο μέσω των τραπεζών από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κάνει να χτίσει κατοικίες μέσω των τραπεζών και των κατασκευαστικών ομήλων θα καλύψει ένα 5% των αναγκών. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή είναι η διέξοδος. Ή άλλες προτάσεις οι οποίες είναι επί της ουσίας όνειρα θελινής νυχτός. Γιατί πραγματικά είναι όνειρα θελινής νυχτός όσοι δεν αμφισβητείτε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Όλα αυτά τα μέτρα θα αποτελούν στα εικόνα στον ωκεανό, θα είναι προς όφελος των τραπεζών στο τέλος της γραφής και των κατασκευαστικών ομήλων, θα είναι ρυθμίσεις με προσωρινό χαρακτήρα που δεν θα ανατρέπει την όξυνση των ανισοτήτων, αντίθετα θα την περιορίζει για κάποιο διάστημα μέχρι να ξαναφουσκώσει πάλι και βεβαίως όρηρα θενιρνής νυχτός θα αποδειχθούν όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού στον καπιταλισμό, όσοι πιστεύουν ότι μέσα από μια μικροδιαφοροποίηση στο μείγμα διαχείρισης ή και στη μορφή διακυβέρνησης θα μπορέσουν να απαντήσουν στα προβλήματα, γιατί ακριβώς σε συνθήκες κυριαρχίας του κεφαλαίου, σε συνθήκες συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, διέξοδος προς όφελος του λαού δεν πρόκειται να υπάρξει. Αντίθετα, η κατάσταση θα επιδεινώνει όλο και περισσότερο για τα λαϊκά στρώματα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, οι όποιες προτάσεις μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες είναι αυτοί που έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική που οξύνει τα προβλήματα, που έρχονται σε σύγκρουση με τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων. Και τέτοιους στόχους πάλι καταθέτει το ΚΚΕ. Δηλαδή να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες του λαού με ευθύνη του κράτους.
να υπάρξει ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμός με στόχο την κάλυψη των εργατικών-λαϊκών αναγκών, με επαναστήσεις του ΟΕΚ και ενίσχυση του αποκλειστικά κρατικού κατασκευαστικού προγράμματος, να αξιοποιηθούν τα αποθεματικά του πρώην ΟΕΚ και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που έχει με επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζόμενων και όχι των κατασκευαστικών ομήλων. Να σταματήσει εδώ και τώρα το έσχος των πληστηριασμών της λαϊκής κατοικίας και άλλες τέτοιες στόχοι πάλης. Και εδώ αυτοί οι στόχοι πάλης πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με την ανάγκη για την πάλη, για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο που είναι το ίδιο το κεφάλαιο και η εξουσία του. Γι' αυτό μόνο με ισχυρό ΚΚΕ μπορεί να υπάρξει πραγματική διέξοδος προς όφελος του λαού. Ευχαριστώ πολύ.